Το Zoom είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, όλα τα κινητά, κατά κύριο λόγο, παλιά είχαν ευρυγόνιο φακό. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος που το έφτιαξε, θες να φωτογραφείς έναν άνθρωπο, αλλά θες και χώρους, θες και διακοπές, πας, μια παραλία. Οπότε, κατά κύριο λόγο, βάζανε ένα ευρυγόνιο, κυρίως 28, για να τα καλύψουν όλα. Ο 28ης φακός δεν κολακεύει κανέναν άνθρωπο, εκτός αν κάνεις, είσαι ο David Bailey, κάνεις sixties φωτογράφηση και θες παραμορφωμένες γωνίες και χέρια κτλ. Σιγά σιγά βάζε δεύτερες, τρίτες, μέχρι που φτάσαμε σε 4 κάμερες. Τι σημαίνει zoom τώρα? Καταρχήν, όταν ζουμάρουμε σε έναν άνθρωπο, όλα τα στοιχεία του, εγώ θα μιλήσω για φωτογράφηση ανθρώπων, γιατί για τοπία και αυτά, δεν είναι ότι δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Δεν είναι η δουλειά μου. Όλα τα μύτες, κυρίως και αυτά, έρχονται και γίνονται σε λίγο πιο ευθεία, πατικώνονται λίγο που λέμε. Ενώ στον ευρυγόνο βγαίνουν προς τα έξω. Είναι πολύ βασικό όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε τον φίβο, αλλά ο φίβος είναι εκεί, εμείς είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε να πλησιάσουμε, δεν μπορούμε οτιδήποτε ή δεν θέλουμε να χάσουμε τη στιγμή. Αυτό που κάνουμε το pinch και ζουμάρουμε 2, 4, 5, 10, 50. 50. Φτάσαμε στο 50. Και κάνεις κοντινό beauty, ας πούμε, είναι απίθανο. Εμείς αλλάζουμε φακούς. Και κουβαλάμε δύο βαλίτσες. Να ξέβαλα πληθυντικό, εγώ δεν κουβαλάω ποτέ, είμαι κοκκόνα. Κουβαλάνε δύο βαλίτσες στα παιδάκια με φακούς. Τηλεφακούς, κοντούς τηλεφακούς. Τέλος πάντων, ευρυγόνιους. Ενώ κάνεις ένα pinch του zoom. Επίσης, αν έχετε δει, τα κινητά έχουν, σου δίνουν πια δύο επιλογές. Τα καλά κινητά. Γιατί τα όχι καλά σου δίνουν μια επιλογή. Να φλουτάρεις το background, αν θες να κάνεις πορτρέτο με ευρυγόνιο, που είναι κάποιες φορές εντυπωσιακό, ή με πιο κοντό τηλεφακό, που λίγο ομορφαίνει τα πράγματα και τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι πολύ σημαντικό. Μαζί ήμασταν εκεί. Εδώ ήμασταν στο Παρίσι, παιδιά. Στην παρουσίαση του P30 Pro. Αυτές είναι πραγματικές φωτογραφίες. Δεν είναι ούτε από περιοδικό, ούτε από τίποτα. Είναι η Παναγία των Παρισίων. Μια εβδομάδα μετά πήρε φωτιά. Μια εβδομάδα μετά πήρε φωτιά, ναι, την προλάβαμε ευτυχώς. Δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς. Και είναι, όπως βλέπετε επάνω, δεν άλλαξα σημείο. Στο ίδιο σημείο, απλά έκανα 5 κλικ. Επί 1, επί 5, επί 10, επί 30, επί 50. Τώρα αυτό για να το κάνεις με μια DSLR. Τώρα δεν ξέρω τι φακό χρειάζεται. Εδώ θα είναι 24, ας πούμε, και εκεί θα είναι 400. 300 φακός, 400 κάπου εκεί. Τώρα, όταν κουβαλάς δύο βαλίτσες πράγματα μαζί στις διακοπές, π.χ. διακοπές, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ κάμερα μαζί μου. Ας έχω μικρούλες, ας έχω πιο μεγάλες, καλά μεγάλες δεν παίρνω τους ή άλλους. Δεν παίρνω ποτέ. Μου λένε πολλές φορές, ρε εσύ, δεν παίρνεις μια κάμερα, μια μικρή, compact, έχω και κάτι compact. Διακοπές, και λέω, ρε παιδιά, μετά θα πρέπει να με... Είναι σαν τους Κινέζους που βλέπω, οι Ιαπωνέζους που παιδιά κατεβαίνουν και στην Αθήνα και τους βλέπω συνέχεια με κάτι κάμερες σαν τις δικές μας. Κουβαλάνε. Για να τραβήξουν τώρα την Ομόνια. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Ενώ με το κινητό, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ κάμερα μαζί. Με το κινητό, τάκ, τελείωσες. Μετά αυτοί θα πρέπει να τις κατεβάσουν στον υπολογιστή σπίτι τους, να τις δούνε, να βάλουν κοντράζ, να τις φτιάξουν. Απορώ με την υπομονή τους. Τέλος πάντων. Είτε λοιπόν είναι τοπίο, είτε άνθρωποι σε διακοπές στον ελεύθερο χρόνο, εγώ δεν παίρνω κάμερες ποτέ μαζί και δεν το κάνω για διαφήμιση. Γιατί χουά καμία σχέση, δεν είναι ότι. Απλά δεν παίρνω κάμερες μαζί, βαριέμαι να κουβαλάω πράγματα. Θεωρώ με ένα κινητό ή σαν αυτό ένα αξιοπρεπές κινητό. Αλλά καλύτερα με αυτό. Έχεις με ένα αποτέλεσμα που με DSLR θα μπορούσε να το έχεις. Ίσως θα μπορούσε να το έχει καλύτερο, γιατί μιλάμε για ένα σένσορα που είναι 10 φορές μεγαλύτερος και φακούς εναλλάξιμους. Αλλά στο τέλος το θέμα είναι, αξίζει τον κόπο όλη αυτή η ταλαιπωρία? Για μένα όχι. Εκτός αν είναι και τη δουλειά μου.